ακριβώς χάρτη. Ακριβώς το προηγούμενο. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Που δείχνει ότι θα είναι αγωγή για το φυσικό αέριο. Ναι. Είναι καλύτερη αγωγή παρά με τα πλοία. Γιατί μιλούσε με κάποιον. Είναι ένα ενδιάμεσο. Είναι ένα ενδιάμεσο. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι συνήθως πηγαίνουμε από το ηλεκτρικό ρεύμα πρώτα, δηλαδή και με επιτόπου το αέριο και το συνδέουμε. Μετά, αν έχουμε αρκετό, το κάνουμε υγροποιημένο και μετά πηγαίνει με τα πλοία. Άμα έχουμε πολύ περισσότερο, το κάνουμε κατευθείαν με αγωγό. Γιατί η επένδυση για να φτιάξεις έναν αγωγό είναι πολύ πιο μεγάλη από το να κάνεις ένα καράβι LNG. Αλλά τα LNG και αυτά έχουν αυτή την ιδιότητα ότι στην πραγματικότητα συμπιέζουμε με την υγροποίηση στα μείον 162, έχεις ένα συντελεστή συμπίεση 600 και σου επιτρέπει να μεταφέρεις. Το καράβι LNG, να θυμάσαι, έχει ένα ελάττωμα, είναι ότι μόνο πηγαίνει. Δεν το ξέρω. Είναι άδειο στην επιστροφή. Α, μάλιστα. Ναι. Είναι. Οπότε αυτό συμφέρει σίγουρα το αγωγό. Μετά. Mm. Άρα συνήθως τι κάνουμε, κάνουμε πρώτα τα καράβια LNG, μετά πήγαινε ένα που κάνουμε. Ανεβάζουμε το επίπεδό μας όσο αφορά το οικονομικό και μετά μπορούμε να κάνουμε και την άλλη επένδυση. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχε πολύ ένα παραδόν εδώ στην Κύπρο, τελικά αποφασίστηκε επιτέλους οριστικά ότι θα υπάρχει σταθμός υγροποίησης. Και άρα αγωγός. Μετά. Ο σταθμός υγροποίησης θα είναι πρώτα για τα καράβια. Είναι το κλασικό που κάνουμε για τα στάδια. Είναι όπως κάνουμε, νομίζω και εδώ έκανε το ίδιο, στην αρχή ήσουν αλλού, μετά έμενε σε πιο μεγάλο. Δεν πας κατευθείαν στο πιο μεγάλο, γιατί είναι μια αρχική επένδυση. Ο ένας αγωγός είναι τεράστια επένδυση, αλλά η ιδέα ποια είναι, είναι να θυμάστε ότι ήδη ο Λίβανος έχει αποφασίσει να δίνει όλο το φυσικό του αέριο στην Κύπρο, ότι το 40% από το Ισραήλ θα έρχεται στην Κύπρο, ότι η Κύπρος θα έχει και το δικό του φυσικό αέριο και αυτό θα είναι αυτό που θα μεταφέρεται στη συνέχεια λόγω του σταθμού υγροποίησης. Είναι πολύ σημαντικό που στην περιοχή θα είναι σταθμός υγροποίησης στην Κύπρο. Επειδή κάποιοι αμφισβητούν αν θα πρέπει να γίνει ο σταθμός υγροποίησης στο Βασιλικό, ναι. Είναι ότι δεν έχουν βγει, λέει, ακόμα τόσα, δεν έχουν γίνει επιβιωτικές, που να αποδεικνύουν ότι θα είναι βιώσιμο. Ναι, δεν πειράζει. Αυτή συνήθως είναι άσχετη, αλλά να ξέρεις πρώτα απ' όλα ότι έχουμε κάνει ήδη 3 γεωτρήσεις. Δεύτερον, ότι υπάρχουν και νέα κοιτάσματα που είναι μέσα στο οικόπεδο 12, για τα οποία βέβαια δεν έχετε ιδέα ακόμα. Κλασικά, ενώ εμείς έχουμε ήδη τους χάρτες και μας έχουν βάλει να μετρήσουμε και πόσα πίξελ είναι στο χάρτη για να δούμε τα μεγέθη, δύο κοιτάσματα, τα οποία άμα κάνεις την πρόσθεση από αυτά τα δύο κοιτάσματα θα είναι το ανάλογο από την Αφροδίτη μόνη της. Άρα όλα αυτά μπαίνουν μέσα θα μπαίνουν μέσα στον ίδιο αγωγό. Άρα φαντάσου τώρα, ο Λεβιάθαν αρχικά ήταν στα 16 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μετά πέρασε στα 18,9 και τώρα πρόσφατα πέρασε στο 21,93. 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Άρα όλοι αυτοί είναι στην ίδια περιοχή. Άρα όταν θα βάλεις αγωγό, θα είναι αγωγό σαν σύμπλεγμα με διακλαδώσεις που πίνουν στο ίδιο για να έχει μετά τον μεγάλο αγωγό. Όλοι αυτοί συμβάλλουν ακριβώς στο ίδιο πράγμα. Ο λόγος που σε κάνει την ερώτηση ήταν ότι το πρωί, αν προσέξετε, καθυστέρησε να έρθει. Μιλούσα με κάποιον ο οποίος εκτιστέσεως προκυριάζει καταστάσεις σε κυβερνητικό και άλλο επίπεδο. Ναι. Και του είπα δεν είναι δυνατόν, ειδικά σαν ο Κασίνη που πρόβλεπε, ξέρω εγώ, είναι μια να περιμένουμε ακόμα, δεν είναι ανάγκη να είμαστε βιαστικοί. Λέω ο χρόνος είναι χρήμα, έτσι από ό,τι ξέρω. Οπότε καλό θα είναι, αν είναι δυνατόν, να μεταφερθούν στο πρόσωπο αυτό. Όχι από μέρα που μου. Θα μου το πεις μετά, θα μετά. Αλλά από εσάς που είστε πιο. Ναι. Και έτσι είμαστε. Δεν είναι αν βοηθά ο ένας τώρα. Ενώ το τόπο. Ακριβώς. Ναι. Θα κάνω μια ερώτηση. Μιλήσαμε για τις ΑΟΣ ότι ο αγωγός μπορεί να γίνει επειδή υπάρχει ένωση των ΑΟΣ της Ελλάδας με τις Κύπρες. Σωστά. Υπάρχει μια διαμάχη για την ΑΟΣ του Καστελόριζου. Σωστά. Αν κερδίσει τη διαμάχη είναι η Τουρκία. Δεν θα κερδίσει. Υπάρχει μια Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, λέγεται δίκαιο της θάλασσας. Άρα θα πρέπει να γνωρίσει πρώτα την Κύπρο για να μπορέσει να κερδίσει τη διαμάχη. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το Καστελόριζο είναι στον ελληνικό χώρο, άρα είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως.
να ξέρεις, θα τα βρω εδώ, να ξέρεις ας πούμε ότι η Αίγυπτος που έχει βγάλει τα δικά της blogs, όταν θα έρθει, υπολογίζει το Καστελόριζ ως ελληνικό, άρα δεν πηγαίνει πιο πάνω. Εντάξει, θα έρθει σε λίγο. Ή μάλλον κάποιος θα έρθει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν μου λέει ακριβώς. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι πρώτον η ζώνη επαφής οφείλεται στο Καστελόριζο, συγκεκριμένα στη Στρογγύλη, και όχι μόνο στο Καστελόριζο. Άρα είναι τα 14 νησιά και πρέπει να λες, να είσαι σοβαρός και σωστός, έτσι όπως το βλέπω, σύμπλεγμα Καστελόριζου, όχι Καστελόριζου μόνο. Γιατί είναι 14. Ή αρχιπέλαγος. Όχι, όχι, ποτέ αρχιπέλαγος. Αυτό είναι λάθος. Αρχιπέλαγος, ξέρω ότι είναι σύμπλεγμα νησιών. Ναι, αλλά αποκλειστικά. Το αρχιπέλαγος. Αρχιπέλαγος των Αλυμίων. Ακόμα, ακόμα. Στο διεθνές δίκαιο, το αρχιπέλαγος είναι. Δεν έχει σχέση με την ετυμολογία τη δικιά μας. Είναι ένα κράτος που αποτελείται αποκλειστικά από νησιά. Αλλά άμα το λες αυτό, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι ο Καστελόριζος ανοίξει άλλο κράτος. Γιατί η Ελλάδα έχει και σέρβα. Δεν μπορεί να πει πολλά αρχιπελάγια. Ναι, άλλο το τι λέγαμε εμείς παλιά, εδώ τι λέμε. Άρα, το Καστελόριζο είναι αυτή την... άμα το κοιτάξεις τώρα στην επόμενη μπορεί, ναι, εδώ. Άρα αυτό βλέπεις, εδώ είναι η Ρο, εδώ είναι το Καστελόριζο, εδώ είναι η Στρογγύλη. Άρα αυτός εδώ παίζει σαν παίχτης επειδή είναι πιο κάτω. Εδώ έχουμε μάλιστα τη φυλάκιο. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι το Καστελόριζο, εδώ είναι η ζώνη επαφής με την Κύπρο. Το Καστελόριζο αποτελείται από αυτά ως ΑΟΣ από 20.851 αεολικά κιλότερα. Αλλά τώρα θέλω να τους δείξεις, βρες μου τα οικόπεδα της Αιγύπτου. Καστελόριζο εδώ. Άρα όταν θα δεις τα οικόπεδα της Αιγύπτου, έχει ενδιαφέρον η Αίγυπτος. Άμα προσέξεις το οικόπεδο 12, που δεν είναι το δικό μας οικόπεδο, άρα για να δεις, από το οικόπεδο 8 έως 11 και 12, αυτή η γραμμή, είναι η ζώνη επαφής με την Κύπρο. Μετά το 12 κάνει μια στροφή. Αυτή η στροφή είναι προς τη ζώνη επαφής με την ελληνική ΑΟΣ. Το οικόπεδο 12 σταματάει ακριβώς εκεί που μετράει το Καστελόριζο. Την ΑΟΣ του, όχι ως νησί, άρα τα 20.851 κανονικά χιλιόμετρα και σταματάει για έναν πολύ απλό λόγο, η Αίγυπτος δεν είναι βλάκας. Άρα, άμα βάλει ένα οικόπεδο, το οποίο καταπατάει λίγο μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, καμία εταιρεία δεν θα έρθει. Αυτό λοιπόν, ελπίζω να τα ξέρετε αυτά τα μπλοκ, σίγουρα θα τα ξέρετε, βλέπω, λοιπόν, 15 μπλοκ 2012 και έκλεισε αυτός ο διαγωνισμός 13 Φεβρουαρίου 2013. Άρα αυτά τα μπλοκ, ειδικά το 12, υπολογίζει την ύπαρξη του Καστελορίζου ενώ είναι η Αίγυπτος. Και να ξέρεις ένα άλλο πράγμα, δείξτε μου τώρα τα 20 τα ελληνικά, αλλά με το FIR. Ότι όταν είπαμε ότι τώρα βγήκαν τα 20 μπλοκ της Ελλάδος, δεν σας έδειξα ένα χάρτη, ο οποίος είναι σημαντικός, τα 20 μπλοκ έχουν σχέση με 3 χώρες. Άρα τα 20 μπλοκ, όταν θα βάλεις από πάνω το FIR, θα μπουν άλλες 2 χώρες. Η μία είναι η Μάλτα και η άλλη είναι η Αίγυπτος. Άμα κοιτάξεις τώρα τα μπλοκ, θα δεις το εξής, ότι 3 από τα μπλοκ της ελληνικής ΑΟΣ είναι μέσα στο FIR της Αιγύπτου. Που σημαίνει ότι για να τα βγάλουμε εμείς και να μην λέει τίποτα, άρα τα βλέπετε εδώ, άρα είναι αυτό, όχι 16, εδώ. Η Αίγυπτος είναι εδώ το FIR της. Άρα το 18, 19 και 20 είναι μέσα στο FIR Κάιρο. Εδώ είναι 18, 17 και 16, λιγάκι το 12 στο FIR Τρίπολης. Εδώ είναι το FIR Ρώμης. Πιο πάνω είναι Μπρίντιζι και πιο πάνω είναι Τίρανα. Άρα αυτό που μπορεί να δείτε όλοι σας, εδώ, αυτό είναι το FIR Μάλτας. Η Μάλτα μπαίνει μέσα στο 16 και στο 17. Είναι ένα πράγμα στο οποίο δεν δίνεται μεγάλη σημασία στην Κύπρο και οφείλεται στο απλό γεγονός ότι το FIR της Κύπρου είναι πιο μεγάλο από την ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα το ελικόπτερο ας πούμε που πηγαίνει στην πλατφόρμα και κάνει αυτό το πηγενέλα, είναι μόνο μέσα στο FIR. Το ανάλογο εδώ, ας πούμε ότι έχεις εδώ στο 16.
και πετάς με ελικόπτερο. Θα μπεις μέσα στο FIR της Μάλτας. Ενώ δεν έχουμε συμφωνία με τη Μάλτα, γιατί οι ΑΟΣ μας δεν ακουμπάνε. Γι' αυτό μιλάμε για σύζευση. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ξαναέρχομαι στην Αίγυπτο για να σε βοηθήσουμε το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο τον βλέπεις, θα είναι μετά η δεύτερη μύτη, όταν θα ανεβεί. Αλλά η Αίγυπτος, παρόλο που το βλέπει αυτό, ότι τα οικόπεδα τα βγάλαμε ακριβώς μέχρι, εδώ είναι η Λιβύα, η Αίγυπτος αρχίζει εδώ. Άρα μέχρι εδώ, αυτό εδώ είναι η οριοθέτηση με τη Λιβύη. Ούτε αυτός είπε κάτι, ούτε αυτός, ούτε αυτός, αλλά ούτε αυτός. Που σημαίνει πρακτικά ότι ο Χ δεν τον ενοχλεί. Άρα, να ξέρεις κάτι, όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, συνήθως παρουσιάζεται ως εξής. Αν πάρει το Καστελόριζο, θα έχει μια ένωση με την Αίγυπτο. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Αίγυπτο σταματάει εκεί που πρέπει. Άρα, τα 48,6 χιλιόμετρα είναι πιο πάνω. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η ΑΟΣ, εκεί που βρίσκεται η λεκάνη Ροδότου, και η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι μια ένωση από κάτω. Δηλαδή, μια ένωση με την Κύπρο από κάτω, στο κάτω σημείο, σε συμφωνία με την. Δεν το βλέπουμε εδώ, τα σχόλια είναι πιο πέρα, σε συμφωνία με την Αίγυπτο. Άρα, έχοντας το τριπλό σημείο, δεν μπορεί η Τουρκία να κατεβαίνει. Κατά συνέπεια, μιλάμε μόνο για έναν οριζόντιο άξονα για τους αγωγούς και τα καλώδια. Ναι. Καταρχήν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μας εμπνεύσατε με την ομιλία σας. Θαύμασα ιδιαίτερα τον τρόπο που μας εξηγήσατε κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας την τεχνική και τα έργα του Χαμπή. Επειδή είμαστε πολύ εκπαιδευτικοί εδώ πέρα, εγώ θα σταθώ στο σημείο του πώς αλλάζουμε το όνειρο και το κάνουμε όραμα. Σωστά. Και το πώς καλλιεργούμε την ιδέα της απελευθέρωσης στα παιδιά. Επειδή βλέπω ότι έχετε δείτε έντονα την διάσταση μέσα από τις ομιλίες σας και επειδή εμείς θέλουμε να το κάνουμε πρακτικά τούτο, στα παιδιά, ας πούμε, στις μαθητές μας, δεν ξέρω πώς θα παντρεύουμε όλα αυτά για να πετύχουμε το στόχο μας. Θα σας κάνω το προξενείο τώρα, θα δεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή είσαστε εκπαιδευτικοί, πολύ συχνά έχετε και ενοχές. Εννοείται. Όχι, θα δεις, μην είναι συνοητή, γιατί όταν θα μιλήσω μετά θα λες, όχι, ευτυχώς που δεν το είπα πριν. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα, γιατί εγώ πηγαίνω πολύ συχνά σε σχολεία, μου λένε, είναι καλό να ζωγραφίζουμε την Κύπρο με κατεχόμενη περιοχή ή να τη ζωγραφίζουμε σαν να μην υπάρχει. Μην μου πεις ότι δεν το έχεις ακούσει ποτέ σε σχολείο αυτό. Γιατί λέμε, μήπως και... Πώς? Να μην φαίνεται ο διαχωρισμός. Όχι μόνο να μην φαίνεται, να μην φαίνεται καν ότι υπάρχουν κατεχόμενα. Γιατί λένε ότι μπορεί τα μικρά παιδιά στο δημοτικό να πληγωθούν με την έννοια αυτή. Αρχίζουμε με αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν εικονογραφίες. Θυμάστε αυτό που είναι η Κύπρος και το πάνω μέρος είναι με κόκκινο και στάζει. Θυμάστε αυτό. Τώρα δεν λέω ότι είναι καλλιτεχνικό, απλώς να θυμάστε την εικόνα. Αυτό το πράγμα είναι μερικοί που θα το αποφύγουν. Να μην πληγώσουν. Το πιο ωραίο είναι ότι σιγά σιγά θα μπει μια διαδικασία του τύπου. Γιατί να μιλάμε για κάτι που δεν υπάρχει. Μετά, το άλλο το κερασάκι. Τους βάζετε τετραδιάκια, που είναι γραμμένα παντού, δεν ξεχνώ, με διάφορες φωτογραφίες. Το πιο ωραίο είναι ότι, αν έχεις προσέξει τώρα, είναι και πιο σύγχρονες οι φωτογραφίες, αλλά δεν ρωτάς το παιδί ποιος την έβαλε τη φωτογραφία και πού την έβαλε. Τι εννοώ με αυτό. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα παιδιά με έναν τρόπο λίγο αφαιρετικό, του τύπου θα μιλήσω για το σπίτι του, αλλά θα βγάλω μια φωτογραφία και θα πω το σπίτι του. Μα δεν με ενδιαφέρει αυτό μόνο ότι είναι το σπίτι σαν κτίριο, είναι ότι το σπίτι του Χαμπή. Και μέσα δεν μένει ο Χαμπής. Λέω λοιπόν ότι στο θέμα το εκπαιδευτικό, τι γίνεται. Έχουμε δύο μεγάλες τάσεις, είναι του τύπου μιλάμε ή δεν μιλάμε. Το θέμα είναι ότι όταν δεν μιλάμε καθόλου, δεν μπορεί το παιδί να φανταστεί ότι υπάρχει κάτι και κάποιο πρόβλημα. Μετά, όταν μιλάμε με έναν τρόπο που δεν είναι σοβαρός, στην πραγματικότητα δημιουργούμε έναν φανατισμό ψεύτικο. Ο οποίος, μόλις ρωτήσει λίγο το παιδί, τι είναι ακριβώς αυτό που ζωγράφησες, δεν ξέρει. Δηλαδή είναι το ανάλογο, αν θέλετε, που το έχουμε στην Ελλάδα, με την επέτειο, όταν τους λέμε 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου, δηλαδή μην το κάνετε αυτό το τεστ, γιατί θα συναχωρηθείτε. Άρατε, γιατί σας λέει, ας πούμε, 28 Οκτωβρίου είναι 1821, 22, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και μετά λέτε, ο Θεός θα φυλάει. Τι εννοώ με αυτό. Άμα δεν υπάρχει υπόβαθρο με διδασκαλία,
τότε δεν καταλαβαίνουμε. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Όταν πήγα εγώ για πρώτη φορά στην Γερίνια με έναν πρόσφυγα, μου είπε για ένα μικρό στενό δρόμο που λέγεται Τρυπητή. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει μια παράδοση που σου λέει από παλιά, ότι άμα περάσεις από εδώ θα ξαναπεράσεις. Εγώ, άμα δεν το είχα δει ποτέ αυτό, δεν θα ξαναπερνούσα από εδώ, γιατί δεν θα είχα περάσει ούτε μία φορά. Και λέει, εμείς το έχουμε αυτό σαν σύμβολο. Τώρα, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω και πηγαίνω με μαθητές ή με φίλους, τους βάζω να περνάνε από εδώ. Λέω, έτσι θα ξαναπεράσει. Και θα ξαναπεράσει και μόνος. Τι εννοώ με αυτό. Άμα δεν έχουμε μερικά μικρά βασικά στοιχεία να θεμελιώσουμε κάπου μια μνήμη, δεν μπορεί ακόμα και η νοημοσύνη του παιδιού να το φανταστεί. Όταν έχουμε ανθρώπους σαν τον Χαμπή που έχουν χαράξει τη μνήμη μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα αυτό το πράγμα είναι πιο σημαντικό από το τετραδιάκι «Δεν ξεχνώ». Έτσι, το τετραδιάκι «Δεν ξεχνώ». Ξέρετε τι γίνεται. Συνήθως γράφουν οποιοδήποτε άλλο μάθημα πάνω. Αντίνουμε και δεν βλέπουμε καν τις εικόνες του νέου. Αυτό. Άρα είναι ακόμα χειρότερο, ας πούμε ότι την αφήνεις. Μετά όταν ο άλλος θα κάνει διάφορα πράγματα μέσα, δεν ασχολείται πια με το εξώφυλλο. Ενώ εδώ αυτό δεν είναι εξώφυλλο. Αυτό είναι έργο. Έχει μέσα κείμενο, που σημαίνει ότι έχω υποκείμενο, έχω αντικείμενο και έχω κείμενο. Αυτό που με ενοχλεί στα τετραδιάκια είναι ότι έχουμε μόνο το αντικείμενο. Άρα νομίζει η εκπαίδευση, όταν δεν είναι παιδεία, ότι μοιράζοντας αντικείμενα θα γίνουν κείμενα. Μα πώς το παιδί να το καταλάβει. Μα αντί το δελφόν είναι. Άρα λέω απλώς ότι αυτό μπορεί να γίνει και πολύ τακτικά, είναι ακριβώς αυτό που έκανα και σαν πρόκληση σε σχέση με τους μαθητές του. Είναι ακριβώς εδώ όπως ζωγράφησες εικαστικά και μπορεί να είναι και με το ίδιο ύφος. Δηλαδή, ας πω έλεγα, δείξε μου την απελευθέρωση, που εδώ είναι μια μορφή απελευθέρωσης όταν βλέπεις τον σπανό έτσι. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί να το κάνουν με το ύφος σου ή... Γιατί τους βάζεις, εφόσον τους έχεις εξηγήσει τι είναι τα κατεχόμενα, τι είναι η κατοχή κτλ, πώς φαντάζονται την απελευθέρωση. Και θα δεις ότι μερικές φορές θα σε ξαφνιάσει, γιατί είναι μερικοί που θα συζωγραφίσουν το σπίτι τους όπως είναι τώρα. Και εσύ θα πρέπει να αναγκαστείς να τους εξηγήσεις ότι αυτό δεν είναι απελευθέρωση. Αυτό είναι ότι βρίσκεσαι στις ελεύθερες περιοχές. Άρα το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι αν το παιδί δεν έχει εικόνες, δεν έχει βιώματα, δεν καταλαβαίνει. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πράγμα. Ήμασταν στα κατεχόμενα με μία γενιά και τον εγγονό της, μέσα στα αυτοκίνητα. Η γιαγιά ήδη για πρώτη φορά ξανά, μετά από χρόνια πώς ήταν τα πράγματα, έλεγε διάφορα και σε κάποια φάση, τέλος πάντων, είδε ένα αντικείμενο που εμείς δεν ξέραμε τι είδε, εκεί πέρα έκλεψε. Και ξαφνικά τι λέει ο εγγονός, αυτό είναι σημαντικό. Λέει, γιαγιά, εδώ θα κάνουμε πισίνα. Και ξαφνικά η γιαγιά συνήλθε και λέει, κοίτα τώρα, το παιδί, επειδή του έδειξα πως αυτό είναι δικό μας, αυτό μπήκε στη διαδικασία ότι εδώ θα μπει η πισίνα. Ενώ αυτή ήταν ακόμα στο σπιτούι από το χορκό. Και δεν καταλάβαινε ότι αυτό έχει συνεχίσει τώρα. Άρα, μόνο και μόνο και προηγουμένως, για αυτούς που ήταν στην προηγούμενη διάλεξη τώρα που κάναμε στη Δεμεσό, ένας κύριος, ένας Κύπριος που είναι τώρα στην Πάτρα, έλεγε ότι συνάντησε την Κατερίνα με την κόρη της που την πήγαινε στο ριζοκάρπασο, ενώ η κόρη ήταν μικρή, για να δει τι είναι να είσαι στο ριζοκάρπασο, γιατί αυτή έφυγε, ήταν εγκλωβισμένη και μετά έφυγε σπουδές. Άρα η ιδέα ποια είναι, η μικρή της κόρη δεν είχε δει ποτέ τι είναι κατεχόμενα εγκλωβισμό κτλ. Όμως η μάνα την πήγε εκεί πέρα, δεν της αγόραζε ένα τετραδιάκι που ήταν γραμμένο, δεν ξεχνώ, με φωτογραφία του ριζοκάρπασο, την πήγαινε εκεί να δει. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί άμα δεν δεις, δεν καταλαβαίνεις. Όταν είναι μερικοί που μου λένε, εντάξει, θα είναι δύσκολο. Εγώ θα σας πω κάτι που έχω ζήσει με μάνα αγνούμενη. Χωρίς άντρα,
χωρίς αδελφό, χωρίς παιδί. Θα το καταλάβατε. Πηγαίνουμε εκεί πέρα και για αυτήν, επειδή την είχαν εντοπίσει ειδικά, όχι μόνο δεν έχει το σπίτι σου που μπορεί να κάνει εσύ απεικόνηση, δεν έχουν ξεριζώσει το σπίτι. Με μέλια όλα, έχει φύγει, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτή είναι από τις πρώτες που έκανε την αγωγή. Δεν θα μπορούσε να πει, μα δεν της έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή τον άνδρα της, τον αδερφό της, τον γιο της, ακόμα και το σπίτι δεν υπάρχει καν το ίχνος. Ξέρετε, όπως κάνουν οι Ναζί. Οι Ναζί όταν ήταν στην Κρήτη για να εκδικηθούν μερικές πράξεις, ξύλωναν τα θεμέλια των σπιτιών και έβαζαν μια πινακίδα, εδώ ήταν το χωριό τάδο. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι το κες και μετά φαίνονται οι ρίπια, εδώ δεν φαίνεται τίποτα, δεν το ξέρεις. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να τα μάθουν τα παιδιά και να τα δουν διαφορετικά γιατί είναι η πατρίδα τους. Άρα, άμα θες να σου δώσω ένα παράδειγμα, πολύ απλό, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε μετά, εντάξει, είναι απλώς ό,τι έγινε. Πήγα σε ένα σχολείο και τους έβαλα ένα χάρτη λευκό. Θα μου πεις ένα χαρτί λευκό, αλλά θα καταλάβεις ότι το λέω χάρτη. Και τους είπα να φανταστούν ότι αυτό είναι η Κύπρος και θέλω να τραβήξουν μια γραμμή από εκεί που είναι, ήμασταν Λάρνακα, από πού ήταν. Λοιπόν, ήρθαν όλοι με τα μολύβια τους, εδώ δεν είναι χαρακτικό, και έβλεπες από την Λάρνακα ότι δεν πήγε σχεδόν κανένας που ήταν από την Λάρνακα και όλοι έδειχναν γραμμές προς τα κατεχόμενα και ήταν μαζεμένες. Και έβλεπες ξαφνικά ένα πλέγμα ότι όλα αυτά τα παιδιά θυμόντουσαν από πού είναι οι γονείς τους. Γιατί βέβαια όλα αυτά δεν είχαν γεννηθεί εκεί. Αλλά όταν τους έλεγες από πού είσαι, σου έλεγαν από εκεί. Άρα ξαφνικά εγώ είδα έναν χάρτη ο οποίος να ξεκινάει από Λάρνακα, αυτό που να γίνει όπου να είναι, και να έχει όλες αυτές τις καμπύλες που επανέρχονται στο σημείο αναφοράς που είναι ο χώρος τους. Και είχε πλάκα και ήταν και μερικά παιδιά ξένα, είχε ακόμα και Ελλαδίτες, και λέει: εγώ κύριε, πού να το βάλω, λέω: βάλει το μεράκι και ο πέρα. Τι θέλω να πω. Αυτό το πράγμα του δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να δουν πάνω στον χάρτη πρώτον ότι υπάρχει όντως ένα εμπόδιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέχασα από πού είναι. Ενώ άμα δεν τους δείχνουμε καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή τώρα εγώ χθες, όταν πήγαμε Μόρφου, ξαφνιάστηκα από το άνοιγμα στον Ασπρομερίτη, είναι δίπλα. Ενώ πριν, όταν πηγαίναμε Μόρφου, που είχα πάει και χρόνια πριν, και με τον Μόρφου στην εκκλησία, το γιο μάμα, και κάνω ολόκληρο γύρο. Αυτό το πράγμα σου αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Δηλαδή, μπήκαμε μέσα και πριν μπούμε μέσα ήταν γραμμένο ζώδια 3. Λέω τι 3. Μετά δεν είχαμε φτάσει ακόμα και ήταν 2. Μπήκες, έφτασες. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, έτσι δεν είναι οκλή, να είσαι από εδώ, να μην το έχεις δει ποτέ και να μιλάς συνεχώς στο παιδί σου για το τετραδιάκι, ενώ το βλέπεις στο σπίτι. Είναι δίπλα. Αυτό λοιπόν, ζώδια, μόρφου, όλα αυτά που έχουν αλλάξει σε σχέση με άλλες περιοχές, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν αληθινές εικόνες. Και αληθινές εικόνες μερικές φορές είναι από αυτό που είναι πιο αληθινό, γιατί θέλουν να πάνε. Και αυτό που μου άρεσε και στο παραμύθι, το μιλήσαμε και με τον παπά, είναι ότι τελικά εδώ στην αρχή λες ότι είναι εντελώς παραμύθι και μετά βρίσκεις μερικά ιστορικά στοιχεία που οι δράκοι έχουν μια συγκεκριμένη αναφορά, το σπίτι των δράκων είναι πάλι και αυτό συγκεκριμένο και αυτό σου επιτρέπει να αρχίσεις. Όταν έγραψα ένα παραμύθι για την γενοκτονία, που είναι λίγο πιο βαρύ σαν θέμα, μου έλεγαν, εντάξει, πώς να μιλήσουμε την γενοκτονία στα παιδιά. Άρα έγραψα ένα παραμύθι, Φωτεινή Κοδράκο. Μετά του πήραν μερικά σχόλια και είχε πολύ πλάκα γιατί τα κορίτσια ζωγράφιζαν το παραμύθι εφόσον το είχαν ακούσει και ζωγράφιζαν τη Φωτεινή σαν να έκανε αυτές. Η Φωτεινή ήταν μία πόντια, λόγω γενοτονίας των πόντιων, και ο Δράκος αυτή τη φορά ήταν θετικό στοιχείο γιατί είναι σύμβολο για τους Αρμένιους. Άρα, αν θέλετε, ήταν ο Δράκος που είχε ζήσει στην γενοτονία των Αρμενίων, που προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους Πόντιους για την γενοτονία των Ποντίων. Μέσα στο κείμενο δεν υπάρχει ποτέ η λέξη γενοτονία, άρα μιλάει μόνο γι' αυτό.
Άρα η εκπαίδευση έχει ένα τεράστιο ρόλο να παίξει ως παιδεία, όχι ως εκπαίδευση. Άρα οτιδήποτε είναι υποχρεωτικό και είναι καταναγκαστικό, δεν μαθαίνει τίποτα το παιδί, αν δεν υπάρχει το δικό σου το μεράκι, δηλαδή να είσαι εδώ να δεις τέτοιους ανθρώπους και μετά να το μεταφέρεις, ή να φέρε, φαντάζομαι ότι μπορεί και να φέρετε και παιδιά εδώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν έχουμε τη χαρά να έχουμε κάποιον ζωντανό καλλιτέχνη δημιουργό και εμένα μου τη δίνει, όταν στο σχολείο λέμε μόνο για το έργο, λέμε παιδιά, αλλά δεν το φέρνουμε ποτέ εδώ, δηλαδή δες και δεν υπάρχει. Γιατί να μην έρθουν εδώ, γιατί να μην τα δουν και μετά να κάνουν και μερικές δοκιμές, τέλος πάντων, όχι πάρα πολλές, αλλά να δουν πώς είναι τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, μέσω της μνήμης. Γιατί επαναλαμβάνω, για μένα αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά είναι μόνο νοημοσύνη, δεν έχουν ακόμα μνήμη. Αν τους αφαιρέσεις τη μνήμη και δεν δείχνεις ότι δεν υπάρχουν περιεχόμενα, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν αδρομητές, για να μην τους πληγώσεις, μα στο τέλος τους αποβλακώνεις. Γιατί είναι, ανήκουν σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρουν τι έχει γίνει αυτό. Ενώ εδώ πρέπει να το μάθουν, αλλά πρέπει να το μάθουν, σαν να λέω, όχι με αυτόν τον τρόπο, τον παθητικό του τύπου, κοιτάξτε πόσο χάλια είναι τα πράγματα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Να το μάθουν για να γίνουν οι συνεχιστές, οι αγωνιστές, αυτοί που θα θέλουν να πάνε εκεί, γιατί αυτός ο τόπος, αυτή η γη μας είναι δική μας. Ίσως και τα. Όχι, ίσως τα παιδιά θέλουν να πάντα να είναι νικητές. Είναι από τη φύση του ανθρώπου να στοχεύει πάντα στο πιο ψηλά. Οπότε, αν τον παίρνεις απλώς στο μωρό στην πράσινη γραμμή και να αφήνει, ξέρω εγώ, μπαλόνια ή περιστέρια, ίσως πάλι τον αποβλακώνει με αυτόν τον τρόπο υπέρ της ειρήνης κλπ. Θα είναι πιο πιστικό αν μιλήσεις για την ειρήνη, η οποία όμως για να είναι συνεχής πρέπει να στηρίζεται στη δικαιοσύνη κλπ. Δεν θα υπάρχει ειρήνη. Αλλιώς μπαίνουμε σε αυτή την απάνθρωπη ονομασία που λέγεται βιώσιμη λύση. Να ξέρετε ότι μόλις ακούτε βιώσιμη λύση, να ξέρετε ότι θα την πατήσετε κάπου. Εντάξει. Γιατί δεν κατάλαβα, υπάρχουν και λύσεις που δεν είναι βιώσιμες. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ δεν θέλω βιώσιμη λύση, εγώ θέλω δίκαια λύση, τίποτα άλλο. Το βιώσιμο θα το βιώσω μετά. Αλλά όταν μου λες, θες δίκαια ή βιώσιμη, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, η δίκαιη λύση είναι μη βιώσιμη και η που είναι βιώσιμη. Γι' αυτό μπερδεύουμε, γι' αυτό έλεγα και το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης και το θέμα του ονείρου και του οράματος. Τα όνειρα πρέπει να πεθάνουν για να έχουμε οράματα. Γιατί τα όνειρα είναι αυτά που παρέχει η κοινωνία για να μην κάνουμε τίποτα. Άρα είναι μερικοί που λένε, εντάξει, ονειρεύουμε την Κύπρο μια μέρα να είναι ελεύθερη. Μετά έχουμε άλλους, λένε μακάρι. Σε κάποια φάση έχουμε άλλους που λένε τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, εμείς προτιμούμε αυτή την κατηγορία. Άρα ένα πράγμα που πρέπει να γίνει όντως είναι ότι τα παιδιά στον χώρο της παιδείας να μάθουν ότι τα έργα, εγώ θα σας πω κάτι που σχετίζεται άμεσα και με τον Χαβή. Σε κάποια φάση είχα γράψει ένα μικρό θεατρικό για παιδιά έκτης δημοτικού που ήταν μια αναφορά από τα παιδιά της έκτης δημοτικού για τα παιδιά που είχαν μια συμβολή στον απελευθερωτικό αγώνα. Είχα διάφορες σκηνές. Μετά η δασκάλα, η Δήμητρα, μου λέει, εντάξει Νίκορα, τι θα βάλουμε, ας πούμε, σαν φόντο. Και λέω, είναι απλό, θα βάλουμε ένα έργο του Χαμπή. Και το έργο σου, και αυτό υπάρχει, είναι αυτό που τους βλέπεις φυλακισμένους και έχουν τα σίδερα. Εντάξει, που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Την πρώτη φορά που το είπαμε έτσι να παίξουμε αυτό το θεατρικό, οι εκπαιδευτικοί μου είπαν, έχει πολλές φορές τη λέξη νεκρός, θάνατος. Εντάξει, απελευθερικός αγώνας έγινε έτσι. Μετά όταν είδαν το έργο σου, πολύ μαύρο. Επιπλέον, επειδή εγώ είμαι από τους χειρότερους, τα τέρατα, τους έβαλε τα παιδιά να πεθαίνουν στο τέλος. Άρα κάναμε πρόβα πώς να πεθαίνουν όμορφα. Δηλαδή πρέπει να πεθαίνουν πιστικά. Δηλαδή δεν πέφτεις όπως να είναι όταν είσαι κνό, γιατί υποτίθεται τους πυροβολούν.
είναι σαν εκτελεστικό απόσπασμα. Θέλω τώρα εσύ, που είσαι και γυναίκα, μπορεί και μάνα, να φανταστείς πώς ένιωθαν οι γονείς όταν ήταν αυτό το πράγμα. Άρα, βάλε αυτόν εδώ σαν φόντο, είναι μόνο μαύρο, εντάξει, τα πρόσωπα. Μετά βάλεις τους μητσούς μπροστά, τους βάζεις ξαφνικά εκτελεστικό απόσπασμα και πέφτουν όλοι. Όλοι έκλαιγαν, αλλά ήταν πολύ χαρούμενοι. Δεν το πίστευαν ότι τα παιδιά τους είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι για μένα το μάθημα ζωής είναι και το σημείο αναφοράς. Άρα όταν είδαν τα μικρά παιδιά να παίζουν τον ρόλο των μικρών, του 55, που κανονικά θα ήταν οι πατεράδες τους. Ή ακόμα και οι παππούδες. Όταν βλέπεις λοιπόν τον μικρό να παίζει αυτόν τον ρόλο και τι είχαμε κάνει για να είναι ακόμα πιο αξιόπιστο, η δασκάλα μου είχε πει τα ονόματα των παιδιών, αλλά τα έγραψα με τα 16 ονόματά τους. Και μου έλεγε, αυτός μιλάει πολύ, αυτός μιλάει λίγο, αυτός δεν ξέρει καλά, κλπ. Να τα κάνουμε ανάλογα και ο καθένας είχε τον δικό του ρόλο. Ήταν πολύ ανατριχιαστικό όταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να μιλήσει και του είχα βάλει πολύ σύντομες ατάκες, πετάει σε κάποια φάση και εγώ θέλω να ζήσω ελεύθερο. Τόσο και να βλέπεις τους γονείς, τώρα τι να το πούμε. Ήθελα να δείξω με αυτό το παράδειγμα ότι δεν αρκεί να λέμε ότι δεν υπήρξε κάτι για να μην μιλάμε για αυτό το θέμα. Αφού υπήρξε. Το θέμα μετά είναι πώς το αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό εγώ λέω, φαντάζομαι ότι όλοι σας εδώ το ξέρετε αυτό εδώ, ο Σπανός και 40 Δράκη είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα δίνοντας μια προοπτική. Μετά αυτό μπορεί να περάσει το στάδιο και το παιδί έχοντας αυτό στη μνήμη του να το δει αλλιώς. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που κάναμε αυτό που κάναμε εδώ, γιατί θυμάμαι ότι μου είχαν κάνει και ένα άλλο δώρο που ήταν ένα μπουκάλι που είχε πάνω την Ράιδα. Και γι' αυτό έγραψα και ποίηματα για αυτά τα έργα του Χαμπή, γιατί λέω, κοίτα τώρα, αυτός ο άνθρωπος με μερικά χαρακτικά πόσα λέει, ενώ άλλοι δεν σταματάνε να μιλάνε και δεν έχουν να πούν τίποτα. Αυτά, είστε ελεύθεροι, θα ήθελα να δούμε τις τέσσερις πλάκες. Έτσι να έχετε μια, για όσοι δεν τους έχουν δει, εφόσον υπάρχει, είναι ανοιχτό, δεν είναι. Πριν πάμε, πριν πάμε, πριν πάμε, βεβαίως. Είναι πάρα πολλά μια λειτουργία που μας έχει κάνει το Ιάσιο. Και εγώ εθάρμασα σε το βάθος της σκέψης σας και της δράσης σας και του οράματος σας. Είμαι καταστική για το πώς είδετε τη δουλειά μου και εκφραστήκετε. Και νομίζω δεν έχει μια αλήθεια είναι η ικανοποίηση του έναν δημιουργό, αν είναι καλλιτέχνη, λογοτέχνη, οτιδήποτε, που κάνει κάτι για να εκφραστεί, να φτάσει μέσα του να μιλήσει στον κόσμο και δει ότι τούτο το οποίο προσπαθεί να πει ακούει. Με κατασυγκινεί το ότι εσείς είδατε με μικρά που είδε. Ευχαριστώ και ξανά για την μια λεπτομή που μας κάνετε να είστε τα μέσα και σχολή στο μουσείο, τη διάλεξη σας που ημέρανε μάγεψε με το σχολείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.